Για μένα ήταν πολύ ωραία όλη η εμπειρία. Και φυσικά εξαιτίας του ότι όλοι οι συνεργάτες ήταν εξαιρετικοί. Ήταν πολύ συνεπείς, ήταν υπεύθυνοι, ήταν πολύ καλοί όλοι σε αυτό που κάνανε. Και είχαν μια ελαφράδα και μια ακρίβεια μαζί. Αυτό για μένα είναι το ιδανικό σε μια δουλειά. Ο Βασίλης ο Κεχαγιάς είναι πολύ δημιουργικός, είναι πολύ καλός παιδαγωγός σε σχέση με τους ηθοποιούς, είναι πολύ σεβαστικός, που είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Πιστέψτε με, δηλαδή. Και η Μυριέλα μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Και η Θεσσαλονίκη φυσικά βέβαια ήταν εξαιρετική, αν και ήταν πολύ μικρή διάρκεια των γυρισμάτων εκεί. Ναι, θα θέλαμε κανένα μήνα ρε παιδάκι μου αυτό. Ναι, ή μπορεί και να μας κούραζε ένας μήνας, αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία και η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ όμορφη. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό που στη ζωή οι ιστορίες, πολλές από τις ιστορίες μας δεν καταλήγουν με happy end. Γιατί όταν έχεις αυτό το happy end, εν τέλει, γεμίζεις πολύ περισσότερο, ας πούμε, έτσι. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι ειδικά αυτοί που έχουν γράψει, που έχουν περάσει τις ιστορίες και θα πάνε στο σινεμά και θα τις δούνε, νομίζω ότι θα φύγουν με ένα γλυκό πικρό χαμόγελο, ας πούμε. Του τύπου, α, θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά δεν συνέβη, αλλά τι ωραία μας συνέβαινε αυτό, ας πούμε. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ γενικότερα του να δίνεις κάτι θετικό να πάρει κάποιος σπίτι του, ειδικά σε ταινίες που έχουν να κάνουν για αγάπη, ας πούμε. Yeah. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του έρωτα είναι το ανέφικτο, το ανεκπλήρωτο. Δηλαδή, σε μένα μου έχει τύχει πολλές φορές να ερωτευτώ εξαιτίας του ότι με έναν τρόπο ήξερα ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα, ας πούμε. Και όλη η δυσκολία του πράγματος. Νομίζω πάντως ότι το να μπορέσεις να τολμήσεις να ανοιχτείς τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος είναι πολύ σημαντικό. Το να ρίξεις την περηφάνεια σου. Αυτό είναι για μένα όλο το παιχνίδι. Το να μπορέσεις, ας πούμε, να πεις στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, ρίχνω το face, τα αφήνω στην πάντα, ρίχνω τα μούτρα μου και μπαίνω. Οπότε και από τη μία και από την άλλη, όπως και να το δεις, είναι πολύ ωραίο. Απλά πάντα ο έρωτας έχει και πόνο μέσα. Τώρα παραμερίζουμε τον πόνο σε αυτές τις ιστορίες ή τον βιώνουμε για λίγο. Ναι, εννοείται. Ποιος δεν έχει κυνηγήσει κάποιον που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να είναι έρωτας. Αλλά πολλές φορές, τις περισσότερες φορές νομίζω που τελικά κυνηγάμε κάτι, δεν είναι για να μας κάτσει. Δεν πρέπει να μας κάτσει. Ίσα-ίσα. Αυτό που είπε ο Νικόλας, ότι ερωτευόμαστε το ότι μάλλον δεν θα το έχουμε ποτέ. Ίσως να ερωτευόμαστε και την απόρριψη, ας πούμε. Ξέρεις. Οπότε ναι, και εγώ ερωτεύτηκα την απόρριψη εξ αρχής. Το ήξερα ότι θα φάω χ. Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά, ναι, έτρεξα, κυνήγησα και δεν το μετάνιωσα καθόλου. Δηλαδή, ίσως απλά αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, το μόνο πράγμα που να άλλαζα είναι στο πώς αντιμετώπιζα την κατάσταση εγώ ίδια μέσα μου. Ξέρεις, στο πόσο βάρυνα κάποια πράγματα, ενώ δεν θα έπρεπε. Ναι, εγώ νομίζω οι δικές μου εμπειρίες από τέτοιου είδους καταστάσεις μου έχουν αποδείξει ότι όσο κι αν πιέζεις κάτι το οποίο όλες οι συνθήκες και όλες οι παράμετροι σου δείχνουν ότι ξέρεις, φίλε, δεν θα βγει, δεν θα ταιριάξει, ας πούμε. Πάρ' το απόφαση. Όσο κι αν το πιέζεις, δεν πρόκειται να βγει. Είναι καλό, νομίζω, έτσι σαν γεωργός να σπέρνεις και να περιμένεις. Μπορεί να ανθίσει, μπορεί και να μην ανθίσει, δεν ξέρεις πότε τι θα γίνει. Αλλά, όπως και να έχει, είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι αυτό του να επιθυμείς κάτι και να πηγαίνεις προς τα εκεί με όλες τις δυνάμεις. Είτε βγει είτε δεν βγει. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, στα γυρίσματα, ας πούμε, έβλεπα τη Μυριέλα,
ήταν πολύ ζωντανό όλο αυτό που έκανε και είναι πολύ σπάνιο γενικώς σε σχέση με την αλληλεπίδραση που έχουμε ηθοποιεί να συναντήσεις κάτι που να είναι τόσο ζωντανό. Και έλεγα πάντα, σκεφτόμουν, δεν στο έχω πει, ότι πρέπει να έχει ζήσει τέτοια πράγματα πολλά για να είναι τόσο ανοιχτή και τόσο ζωντανή, ας πούμε, απέναντι σε κάτι τέτοιο. Και τη το λέω τώρα. Ευχαριστώ. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι πως ήταν αμοιβαίο. Δηλαδή έγινε καλό casting. Τουλάχιστον για εμάς έτσι, πραγματικά ένιωσα... Ένιωσα, ρε παιδί μου, ότι είχα έναν άνθρωπο απέναντί μου που εκείνη την ώρα έμπαινε στην κατάσταση. Οπότε δεν είχα κανένα περιθώριο να μην μπω. Δεν είχα. Και το ένιωσα από την πρώτη ανάγνωση που κάναμε στο casting, ας πούμε. Οπότε αυτό για μένα σημαίνει πολλά, το να βλέπουν οι άνθρωποι που κάνουν το casting, τη χημεία αυτή και πόσο μπορεί να εξελιχθεί, έτσι. Και ευχαριστούμε.